Η ανάπτυξη των σχέσεων και των επαφών ανάμεσα σε επιχειρηματίες Ελλάδας και Ιταλίας και η καλύτερη διασύνδεση των ιταλικών επιχειρήσεων στην ελληνική αγορά συγκαταλέγονται στους κυριότερους άξονες δραστηριότητας για το Ελληνοϊταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Από τα στοιχεία που έχουμε από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία για το πρώτο δεκάμηνο, η Ιταλία και το 18 εξακολουθεί να είναι ο πρώτος οικονομικός εταίρος της Ελλάδος, είναι ο καλύτερός μας πελάτης. Οι εξαγωγές οι ελληνικές στην Ιταλία, η Ιταλία είναι ο πρώτος πελάτης των ελληνικών προϊόντων και αντίστοιχα είναι ο δεύτερος πελάτης, ο δεύτερος προμηθευτής στη χώρα. Οι αυξήσεις στις εξαγωγές μας προς την Ιταλία της τάξης του 9% αρκετά σημαντικές. Το σκοπό μας ως επιμελητήριο είναι να φέρουμε όσο μπορούμε πιο κοντά και εμπορικά και πολιτιστικά τους δύο λαούς. Μπορώ να πω που είμαι μια ζωντανή απόδειξη. 24 χρόνια είμαι εδώ στην Ελλάδα. Από το 1996 υπάρχει εδώ στη Θεσσαλονίκη ένα ιταλικό επιμελητήριο. Με την δράση που δημιουργούμε κάθε χρόνο βοηθάμε τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και φυσικά ενισχύουμε τις συνδέσεις μεταξύ όχι μόνο με εταιρείες αλλά και με φορείς και οργανισμοί είτε της Ιταλίας είτε της Ελλάδος. Θεωρούμε ότι εκτός το ότι είμαστε οι οδικοί άξονες μας φέραν πολύ κοντά η Εγνατία, το λιμάνι, όλα αυτά νομίζω ότι είναι στρατηγική σημασία για την Ήπειρο αλλά και για την υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα. Ξέρετε πολύ καλά ότι το λιμάνι Ιγουμενίτσας εξυπηρετεί ένα τεράστιο όγκο από τον Ταλίκες και στο εμπόριο. Το επιμελητήριο αποτελεί έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες ιταλικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, καθώς και ελληνικών επιχειρήσεων που προσδοκούν να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους στην Ιταλία. Οι Έλληνες με τους Ιταλούς αλληλοσυμπληρώνονται. Και πιστεύω ότι μια συνεργασία σε όσο πιο ψηλό επίπεδο γίνεται, είτε σε θέματα πολιτισμού, είτε σε θέματα παιδείας, είτε σε θέματα εμπορίου. Νομίζω ότι η Βόρεια Ελλάδα ως ατμομηχανήπια της ανάπτυξης και της εθνικής μας προσπάθειας για παραγωγική ανασυγκρότηση κάνει καθημερινά βήματα στην κατεύθυνση αυτή. Επειδή η συνεργασία είναι εξαιρετική, είναι με σεβασμό ένας τον άλλον, άρα οι αγκαλιές μας ανοιχτές.